Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε μέσω βιντεοκλήσης με τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, τον πρόεδρο της εστίασης του κλάδου της εστίασης από την Αλεξανδρούπολη. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είχατε λοιπόν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή με τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Θέλω να μου πείτε εσείς από την πλευρά σας ουσιαστικά ποια θέματα του θέσατε ως σωματείο της εστίασης της Αλεξανδρούπολης. Πολύ σωστά, είχαμε την Παρασκευή μια πολύ επικοδομητική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πιο πριν βρεθήκαμε με τον κύριο Τριαντόπουλο στο επιμελητήριο μετά από πρόσκληση του κυρίου Τοψίδη, όπου και εκεί συζητήσαμε θέματα, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, συζητήσαμε θέματα που αφορούν την εστίαση και συνεχίσαμε μετά στην τηλεδιάσκεψη, όπου ήταν φορείς όλη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σωματείο μας ήταν το μοναδικό σωματείο εστίασης που πήρε μέρος σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Κρατήσαμε και συζητήσαμε τρία βασικά θέματα που αφορούν την εστίαση την επόμενη μέρα κατά κύριο λόγο της εστίασης. Η δικιά μας άποψη και πρόταση ήταν να συνεχιστεί ακόμα και το καλοκαίρι, αλλά ίσως και μετά από το καλοκαίρι, η συνέχιση της αναστολής του προσωπικού, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα λειτουργούμε με περιορισμούς ακόμα και το καλοκαίρι, αλλά θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όλο αυτό το προσωπικό στα μαγαζιά με μειωμένες χωρητικότητες. Σίγουρα ένα μεγάλο βοήθημα που πρέπει να συνεχιστεί από τη στιγμή που θα λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο, είναι η συνέχιση των ενοικίων, της έκπτωσης των ενοικίων. Σε αυτό έχουμε, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία έχει ξαναγίνει και πολύ πιθανό να δούμε και τους επόμενους μήνες μια έκπτωση της τάξης του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου, δηλαδή να συνεχιστεί και τον Απρίλιο και τον Μάιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Και το πάρα πολύ βασικό, κύριε Χονδρόπουλε, και το τρίτο θέμα που μείναμε ήταν ότι μην ξεχνάμε ότι το ΦΠΑ στην εστίαση είναι 13% μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Είναι πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να μείνει μετά το Σεπτέμβριο το 13% και να κατέβει μέχρι και το 11% τμηματικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης. Mm-hmm. Πέρα αυτού, εκφράσαμε τη δυσαρέσκειά μας για το πρόγραμμα των παγίων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, καθώς με τους όρους που έχει και το ποσό που είναι προς διάθεση, πετάει έξω πάρα πολλές επιχειρήσεις. Από ό,τι υπολογίζουμε, ελάχιστα είναι της εστίασης, οι όροι είναι αρκετά δύσκολοι και τα λεφτά πάρα πολύ λίγα. Έγινε καθόλου διάλογος για το πότε θα ανοίξετε? Γιατί ακόμα και μέχρι και τον τουρισμό τα πράγματα είναι ακόμα ρευστά. Σίγουρα είναι ρευστά. Εμείς το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι ημερομηνίες που ακούγονται περί ανοίγματος τις θεωρούμε εμείς προσωπικά αστειότητες. Όταν βλέπουμε ότι η κατάσταση στη χώρα και με τους διασωληνωμένους αλλά και με τα κρούσματα τα καθημερινά, δεν είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Είδαμε χθες, από τη Δευτέρα, συγγνώμη, ανοίγει η εστίαση στην Κύπρο με πάρα πολλούς όρους. Εξετάζουμε αυτό το ενδεχόμενο. Έχουμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες έχουν πάει στους λοιμοξιολόγους, που έχουν αρκετά κοινά με την περιοχή της Κύπρου. Εμείς η άποψή μας και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η εστίαση θα ανοίξει μετά το Πάσχα και όχι πριν. Αυτή είναι η δικιά μας η άποψη, χωρίς να επιβεβαιώνεται από πουθενά, αλλά δεν επιβεβαιώνεται και από επίσημα από την κυβέρνηση ότι θα είναι και πριν το Πάσχα. Όταν λέτε, κύριε Γεωργιάδη, ότι θα ανοίξει με περιορισμούς, μιλάμε για το όπως είχαμε ζήσει την εστίαση πριν, λίγο πριν κλείσει, δηλαδή με περιορισμούς στα τετραγωνικά. Ακριβώς, με περιορισμούς στα τετραγωνικά, πολύ πιθανόν για αρχή τουλάχιστον κάποιο περιορισμό στο ωράριο. Μην ξεχνάμε, σήμερα κιόλας ο κύριος Σκέρτσος έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες λέγει κανονικότητα μετά το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνουμε, έτσι όπως πάει η κατάσταση και με όλες αυτές τις καθυστερήσεις που γίνονται στους εμβολιασμούς, ότι και το καλοκαίρι μας θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε όμως να ανοίξουμε όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί και ο καιρός φτιάχνει όπως φαίνεται και η ψυχολογία μας χρειάζεται τόνιση, όχι μόνο εμάς σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά σίγουρα και του κόσμου. Κύριε Γεωργιάδη, διορθώστε με να κάνω λάθος, αλλά νομίζω πιο ασφαλείς θα είναι οι πολίτες μέσα σε μια καφετέρια, ας πούμε, όπου τηρούνται τα μέτρα, έχουν αποστάσει τα τραπέζια, παρά αυτό που βλέπουμε έξω αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Με τους καφέδες στο χέρι και τους συνωστισμούς στα πάρκα, στις πλατείες. Σίγουρα. Σε ένα κατάστημα υπάρχει πάντα ένας υπεύθυνος ο οποίος κοιτάει να είναι οι σωστές αποστάσεις, να λειτουργεί όπως πρέπει η εστίαση. Υπάρχει
αν θέλετε, συζητιέται, υπάρχει στο εξωτερικό μια τέτοια λύση της τεχνηλασιμότητας για τους πελάτες που κάθονται στα μαγαζιά. Είναι μια εφαρμογή την οποία την συζητάμε και εδώ είμαστε σε μια έτσι, φάση η οποία θα την κάνουμε μια πρόταση και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπάρχουν λύσεις να ανοίξει εστίαση. Άμα θέλετε την άποψή μου, η εστίαση έπρεπε να είναι ήδη ανοιχτή. Ειδικά σε μια περιοχή σαν τη δικιά μας, η οποία εδώ και 2 μήνες είναι με πάρα πολύ χαμηλά κρούσματα, με σταθερά κρούσματα καθημερινά. Δυστυχώς βλέπουμε μια Αθήνα η οποία είναι κατά κύριο λόγο πάνω το 50% των κρουσμάτων των καθημερινών και την πληρώνει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Πράγμα που δεν έγινε τον Αύγουστο, να θυμίσω, όταν η περιοχή του Εύρου έκλεισε για 60 κρούσματα και είχε ωράριο από τις 12 η ώρα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά στην Αθήνα, δεν υπήρχε καν ωράριο με πολλά περισσότερα κρούσματα. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια κοινή εικόνα ή κοινή γραμμή, αν θέλουμε να το πούμε, ανάλογα από περιοχή σε περιοχή. Έπρεπε να δουλεύουμε, κύριε Χονδρόπουλε, αυτή είναι αλήθεια. Μπορούσε ο Εύρος να δουλεύει, μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο ασφαλείς στα μαγαζιά μας. Γιατί η κατάσταση είναι να μαζευόμαστε σε σπίτια, κακά τα ψέματα, όλοι. Δεν γίνεται ο κόσμος να κλειστεί μέσα. Η ψυχολογία μετά από τόσους μήνες είναι πάρα πολύ άσχημη. Άρα βλέπουμε ότι γίνεται αυτό το πράγμα και θα συνεχίσει να γίνεται. Θα μπορούσατε να μας μεταφέρετε και το κλίμα από τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης, αναφορικά με το οικονομικό υπόβαθρο που επικρατεί στον κλάδο σας? Κοιτάξτε, περιμένουν όλοι πώς και πώς τις επιστρεπτές. Οι επιστρεπτές είναι ένα κομμάτι όσοι το παίρνουν, η οποία δίνει έναν αέρα, μια ανάσα για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιες υποχρεώσεις. Και δεν μιλάω επαγγελματικές, οι επαγγελματικές έχουν παγώσει, κύριε Χονδρόπουλο, δεν πληρώνονται τίποτα. Αφήνονται όλα για πιο μετά. Είναι προσωπικές. Είναι προσωπικές, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν υποχρεώσεις όπως φροντιστήρια, όπως δάνεια, όπως ενίκεια, τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Άρα περιμένουν όλοι αυτές τις επιστρεπτές. Σίγουρα δεν είναι αυτό που περιμέναμε, αλλά σίγουρα δεν είναι και ένα τίποτα. Δηλαδή, ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν πάρει κάποια λεφτά. Πουθενά όμως δεν είναι σωστή η κατανομή αυτών των χρημάτων και αυτό είναι που επηρεάζει αρκετά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Κλείνοντας, κύριε Γεωργιάδη, αναφορικά επιστρέφοντας πάλι στην τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, καταφέρατε να αποσπάσετε κάποια δέσμευση, κάποια υπόσχεση, τουλάχιστον ότι θα κοιτάξετε το θέμα λίγο πιο κοντά? Όχι, δυστυχώς. Υπήρχαν πάρα πολλά άτομα που έπρεπε να μιλήσουν. Άρα ο χρόνος, όπως καταλαβαίνετε, ήταν περιορισμένος και ο δικός μας αλλά και του Υπουργού. Σίγουρα όμως είναι ένας υπουργός ο οποίος ακούει. Εγώ προσωπικά ήταν η τρίτη φορά που έχω βρεθεί σε τηλεδιάσκεψη μαζί του. Φυσικά τώρα ήταν πάρα πολλά άτομα. Έχουμε βρεθεί και πολύ λιγότεροι που είχαμε περισσότερο χρόνο να λύσουμε τα προβλήματα. Να πούμε ότι είναι ένας υπουργός που ακούει γιατί. Έχουμε κάνει αρκετές προτάσεις προς το Υπουργείο. Οι δύο έχουν περάσει. Μία είναι για την επιστρεπτέα 4. Υπήρχε μια άλλη φιλοσοφία του Υπουργείου να δοθούν πολύ πιο μικρότερα ποσά τότε στην εστίαση, γιατί ήταν ακόμα ένα αρχικό στάδιο το οποίο μόλις είχαμε κλείσει. Αυτό άλλαξε. Είδαμε μια επιστρεπτέα πολύ. Η πιο γενναία επιστρεπτέα από τις 6 που πήγε στην εστίαση. Όπως και διορθώσαμε πριν λίγες μέρες τα ενίκια, η καταβολή των ενοικίων για τα καταστήματα που άνοιξαν μετά τις 30 Μαρτίου το 20, δεν δικαιούταν έκπτωση ενοικίου. Πλέον με μια τροπολογία που κατατέθηκε μετά από πρόταση δικιά μας, διορθώθηκε και πλέον δικαιούνται και αυτά τα μαγαζιά μείωση ενοικίου. Νομίζω είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα που δείχνει κιόλας ότι είναι ένα Υπουργείο το οποίο ακούει την εστίαση. Μακάρι, κύριε Γεωργιάδη, να δούμε σημαντικές αλλαγές στο δικό σας τον κλάδο, τον πολύπαθο κλάδο, ο οποίος τους τελευταίους αρκετούς μήνες ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Μέχρι τότε θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.